Εδώ μιλάμε για μια χώρα η οποία θεωρεί φυσιολογικό, δηλαδή δείτε το δημόσιο διάλογο που υπάρχει στην Τουρκία. Θεωρεί φυσιολογικό ότι θα πάνε, θα ανέβουν σε ένα νησί μια άλλη χώρα για να του πιέσουν να το αποσιωτικοποιήσουν το νησί. Και αν δεν το αποσιωτικοποιήσουν, θα κάτσουν. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αν προετοιμάζεις. Κάποια στιγμή μέσα σε αυτή την προετοιμασία θα σου έρθει η ώρα που θα συνομιλήσεις με την ιστορία. Γι' αυτό σας είπα, ο στρατηγικός νικητής είναι οι Αμερικανοί. Είναι κίνηση όχι μαϊστρική. Δηλαδή είναι κίνηση γκάλι στον αέρα. Θα πρέπει να τους το πούμε να είναι ξεκάθαρο ότι αν μας στραβοκοιτάξουν, έτσι, παραξηγούμαστε εύκολα. Τι είπε ο Γκάνταλφ, ε. Αργήσαμε, αλλά πιστοί στο ραντεβού μας, έστω και λίγο, έστω και με μία καθυστέρηση, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τουλάχιστον 3 ώρες την επικαιρότητα και τα διάφορα τα οποία μας απασχολούν. Την Κυριακή, 12 του μηνός, στο κανάλι του Σάββα του Καλεντερίδη, ραντεβού για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις τις οποίες θέσατε και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.